Τρομακτικές εικόνες από το νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ρέθυμνο. Πέτρες ξεκολλάνε και πέφτουν στο κενό μια ανάσα από τους διερχόμενους. Στιγμές αγωνίας βιώνουν συνεχώς οι κάτοικοι της περιοχής υπό το φόβο μιας μεγάλης κατάρρευσης. Κοιτάξτε εδώ πώς έχουν όλες οι πέτρες. Φοβόμαστε όπως περνάμε να μην πέσει ο τείχος και μας πλακώσει. Ρογμές, χαλάσματα από εκεί πέρα έτοιμα να πέσουν. Εδώ κοιτάτε κατάσταση. Γίνεται το νεκροταφείο εδώ, παιδί μου. Εδώ κοιτάτε κατάσταση. Τι γίνεται, τι αυτό. Οι άνθρωποι εδώ που ζούμε δεν είναι σωστό. Δεν είναι ωραία πράγματα. Όταν περνάς, βέβαια τι φοβάσαι, μην πέσει και αυτό. Βέβαια τι φοβάσαι. Ο τείχος μόλις πέσει, αποθαμένοι όλοι θα φανούν. Τριόρεφοι απαγορεύονται. Δεκάδες παιδιά παίρνουν καθημερινά από το σημείο, καθώς δίπλα βρίσκονται τρία σχολεία, με τους φοβισμένους κατοίκους να τρέμουν για την ασφαλειά τους. Όπως βλέπετε πίσω μας, ήδη έχουν ξεκολλήσει πέτρες από τον τοίχο, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής αναφορικά με τη σωματική ακαιρεότητα των ίδιων αλλά και των παιδιών τους. Περνάμε από εδώ με την κόρη μου τα πρωινά και μου λέει: Μπαμπά, έλα από την άκρη μεριά, γιατί μην πέσει ο τείχος και μας πλακώσει. Δεν περνάω, φοβόμαστε από εδώ. Κάθε μέρα περνάει η κόρη μου και μου λέει: Μπαμπά, από εδώ. Έλα από εδώ, γιατί θα πέσει ο τείχος. Όλα τα παιδιά που περνάνε από εδώ για τα σχολεία και τα λύκια που είναι εδώ πάνω στον Τίμιο Σταυρό, συν τα παιδιά που τα περνάνε σχεδόν καθημερινά που τα φέρνουν βόλτα. Εκδρομές. Τα μικρά, τα πιτσιρίκια, τα μικρούλικα που τα κρατάνε δασκάλες και χτυπάνε παλαμάκια. Αν πέσει αυτός ο τείχος εδώ πέρα, ό,τι περνάει από εδώ θα το θάψει. Και θα έχουν νεκρούς. Να τα πλακώσει τα παιδιά, βέβαια. Είναι επικίνδυνο. Την ίδια στιγμή για υγειονομική βόμβα και ξεδιάντροπη εκμετάλλευση χώρου εντός του νεκροταφείου μιλούν οι κάτοικοι αγανακτισμένοι, καταγγέλλοντας την αδιαφορία της εκκλησίας απέναντι στις εκκλήσεις τους. Εδώ, για να μπεις μέσα, θα πάθεις μόλυνση. Οι απεθαμένοι βρωμούνε. Μποντίτσια είναι, γάτι ψόφι. Εδώ να πάρεις μια φωτογραφία. Εδώ να δεις τι ψόφι και γάτι είναι εδώ δίπλα. Πληρώνω τον παπά, όπως τον λένε, να βγάλει τις ακαθαρσίες. Τίποτα. Δεν αγγίζει κανείς. Έχουμε πει με τη γυναίκα μου 3-4 φορές σίγουρα. Εδώ στον Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά δεν. Και τι απάντηση παίρνετε? Θα δούμε. Είναι η ιδιοκτησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Ο Δήμος δεν έχει να κάνει εδώ πέρα. Είναι δικιά τους ιδιοκτησία. Και τσιφλίκι τους. Ακριβώς όπως το λέω. Τσιφλίκι τους. Μα δεν πώς να έρθει. Να έρθει ένας παππούς τώρα να. Τραβήξτε μέσα λίγο να δείτε πώς να περάσει ο παππούς που δεν μπορεί στον ίσιο δρόμο να πάει να κάνει ζικ-ζακ και τον καμπόι. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό? Για να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο οικόπεδο και χρήμα και τις χώρες. Οι παπάδες.